Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαδάκη. Το αποτέλεσμα από ό,τι είδαμε είναι μεταξύ 5 και 7 τα 100. Δηλαδή δεν είναι, δεν φάνηκε το ΚΚΕ να υποδέχεται ψηφοφόρους της αριστεράς, οι οποίοι βαρέθηκαν το ΣΥΡΙΖΑ, βαρέθηκαν τις πολιτικές τους, οπότε τις χαρακτήριζαν δεξιές ενδεχομένως, αλλά... Και ναι, πάλι ναι. Φάνηκε ότι... Να το δούμε. Καταρχήν είναι exit poll και ούτε και όλο. Ναι. Το ολοκληρωμένο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια δικοματική εναλλαγή χωρίς αλλαγή πολιτικής, που την επόμενη μέρα θα συνεχίσει από εκεί που το πιάσαν οι προηγούμενοι. Και νομίζουμε ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του αντιλαϊκά μέτρα που τα επέκτηνε από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως δεν μπορεί να καμώνει το θα είναι η αντιπολίτευση της επόμενης μέρας, γιατί ακριβώς έχει λερωμένη τη φωλιά του και αυτό, ξέρετε, προκαλεί ήδη ζημιά σε έναν κόσμο που είχε ριζοσπαστισμό το προηγούμενο διάστημα, και αυτό φέρνει το πάθεια, φέρνει το δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα, και απέναντι σε αυτά νομίζουμε ότι αγγίζουν και έναν κόσμο που σκέφτεται να ψηφίσει το ΚΚΕ, και αυτό με βαριά καρδιά πηγαίνουν με χαμηλές προσδοκίες σε άλλα κόμματα. Την πληρώνει δηλαδή και το ΚΚΕ χωρίς, επειδή απαξιώνεται η ιδέα της αριστεράς. Το θέμα είναι γιατί πληρώθηκαν ιδέες μέσα από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Άρα για μας έχει ιδιαίτερη σημασία το, και στοιχείο σημαντικό είναι από αυτή την εικόνα η σταθεροποίηση του ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες, και μένει να δούμε. Πού θα κάτσει, κύριε Παπαδάκη, να σας διακόψουμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαδάκη για αυτές τις συσπυρώσεις που είδαμε. Να απαντήσει και στον κύριο Αλεξιάδη, βέβαια, ναι, που έθεσε ένα θέμα. Να απαντήσω σε αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται με φόρα και αέρα που της έδωσε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με την αντιλαϊκή του πολιτική. Και αν θα το θέλετε, φαντάζεστε. Καλλινόρθωση της δεξιάς, πείτε το κύριε. Δέκα χρόνια εκτός εξουσίας ήταν. Η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζεται και θα επεκταθεί. Τα λέμε και αυτά. Και φαντάζει ότι θα είναι ισχυρή ακριβώς ακόμα το επόμενο διάστημα, γιατί ακριβώς ανέβασε πίστα και επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Για παράδειγμα, στο κίνημα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν ΜΑΤ ενάντια σε απεργούς, ενάντια σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς, σε αγρότες, συνταξιούχους. Σύρθηκαν στα δικαστήρια με παράνομες και καταχρηστικές απεργοί. Καταργήθηκαν δρόμοι. Δεν μπορείς να περάσεις από την οδό Ηρώδου του Αττικού. Έχει καταργηθεί αυτός ο δρόμος. Και τώρα θα ανοίξουν όλα, κύριε Παπαχρήστο. Τώρα δείχνει το παράδεισο. Άρα λοιπόν, ο ένας το πιάνει από εκεί που τα αφήνει ο άλλος. Και το κρίσιμο, γιατί μιλάμε ποιος θα είναι αντιπολίτευση, ποιος θα είναι τα κόμματα μιας χρήσης που κλείνουν και ανοίγουν για να εγκολπώνουν μια αγανάκτηση ενός κόσμου, ή το ΚΚΕ που την επόμενη μέρα θα είναι εδώ με δυνάμεις και στο κίνημα, με τις δυνάμεις που είναι έμπιστες ότι θα ασκήσουν ουσιαστική αντιπολίτευση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και συνολικά σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης. Και ακριβώς για μας θα κατατεθεί το όποιο ποσοστό του ΚΚΕ σε αυτή την υπόθεση, γιατί την επόμενη μέρα έχει Eurogroup, γιατί την επόμενη μέρα έχει Eurogroup με θέμα την Ελλάδα ακριβώς. Και τα αντεργατικά μέτρα θα συνεχιστούν και ο ίδιος είναι ο δρόμος, η στρατηγική του και των δύο είναι στην ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν πραγματική αντιπολίτευση μπορεί να είναι το ΚΚΕ, μπορεί να είναι τα ποτάμια του ταξικού εργατικού κινήματος, που το επόμενο διάστημα είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί πιο απ' όλα. Έβαλε ένα ερώτημα, μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα να μου πείτε. Σας απάντησα, αλλά μπορεί να μην το καταλάβατε. Ένα παράδειγμα μπορώ να μάθω. Οι συντάξεις, οι αμοιβές, η ανεργία. Μιλάτε για τις συντάξεις που τις πετσοκόψατε, πέρασατε πριν ο Κορδέλα. Πριν ο Κορδέλα την πέρασε ο νόμος Κατρούγκαλου, τώρα θα μας πείτε για τις συντάξεις. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα. Ποιες αυξήσεις, τα ψίχουλα σε σύγκριση με όλο το προηγούμενο διάστημα που φεσώνατε και εξαερωνόταν ο μισθός από τη φορολογία. Θα το πάρει από εκεί που τα αφήσατε εσείς και θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Τι συζητάμε τώρα.